Καλό είναι να πάρουμε 200 κόψη, να μένα κι εγώ. 4-5 μέρες, είναι ωραία η Βουδαπέστη. Δεν είναι όμορφη. Ναι. Συνδυασμός. Ναι, ήθελα ένα καλό συνδυασμός, αλλά συνέβη το ένα, δεν συνέβη το άλλο. Οπότε δικαιώθηκε εσύ να γυρίσω εγώ και να έχει υποκριθεί ο Ολυμπιακός. Δικαιώθηκε ο Μεντιλίμπαρ. Δικαιώθηκε ο Μεντιλίμπαρ, ο οποίος μετά το κοντομάνικο στο πρώτο παιχνίδι, το πόλο που φορούσε, το τζιν που κάμισε στην Τούμπα με το πόλο από μέσα, εχθές φορούσε κοστούμι, χωρίς γραμμάτα. Το ευρωπαϊκό τώρα, ξέρεις. Ναι, ο Στάκοβιτς με φόρμα, με φουτεράκι και τα λοιπά. Καλά, και με Σεβίλη ο Μεντιλίμπαρ τον θυμάμαι με φόρμα σε κάποια μάτς. Ναι. Χθες φορούσε, ναι, το άλλαξε. Ναι. Και το έχει κάνει με τρία διαφορετικά παιχνίδια, το έχει κάνει με τον ίδιο τρόπο, αλλά με διαφορετικό ντύσιμο. Ναι. Ούτως ή άλλως είναι ένας τύπος που μας το είχε πει και πριν και με τρόπο που μας το είπε και μετά. Εγώ social media δεν ανοίγω. Δεν υπάρχει. Ναι, φοβερό αυτό, ναι. Ναι, δεν πρόκειται να ανοίξω. Αλλά η καλύτερη ατάκα ήταν αυτή, ξέρεις, που συζητούσαμε όταν είχε ζητήσει από τον Ολυμπιακό ο ίδιος να κάνει ένα συμβόλαιο μέχρι το τέλος σεζόν. Και για μένα ήταν πολύ απλό αυτό που είπε και ο Ολυμπιακό. Να δούμε πώς θα πάμε. Να είμαστε ευχαριστημένοι και οι δύο. Εδώ είμαστε. Αν είμαστε καλά και οι δύο, να ανανεώσουμε. Και κακά τα ψέματα, επειδή ο Ολυμπιακός έχει ταλαιπωρηθεί στο θέμα του προπονητή 1,5 χρόνο με συνεχείς αλλαγές, ξέρεις, έλεγε, σκέφτεται τώρα κανείς, μα θα μείνει, αν πάει καλά στον πάγκο του Ολυμπιακού. Την απάντηση είναι ο ίδιος. Χθες όταν ρωτήθηκε για μια σύγκριση με τον Βαλβέρδε, και ας πούμε, πολύ καλή φίλη, και είπε ότι θα ήταν ωραίο να, πολύ ωραίο να πετύχω κι εγώ όσα έκανε ο Ερνέστο. Γιατί αυτό σημαίνει ότι θα είμαι αρκετά χρόνια και θα έχω και δει τίτλοι. Οπότε, ξέρεις, αυτή η ατάκα που ήρθε με τα μεσονύχτια ήταν αυτή που ικανοποίησε πολύ περισσότερο και τον κόσμο του Ολυμπιακού. Γιατί το έβλεπα στα social, μπορεί ο ίδιος να μην τα ανοίγει, αλλά εμείς τα βλέπουμε. Όχι ότι οι απόψεις των πιλάτων των ομάδων καθορίζουν πολλά πράγματα, γιατί έχουμε δει γκρίνιες όχι μόνο στον Ολυμπιακό, σε όλες τις ομάδες. Εντάξει, ο βαθμός αποδοχής μετράει όμως. Ο βαθμός αποδοχής μετράει. Και ξέρεις, εδώ Γιάννη είναι που έρχεται όταν είχε προσληφθεί ο Μεντιλίμπαρ, ήταν η περίοδος και δεν είναι μακριά. Είναι ουσιαστικά ούτε δύο εβδομάδες πριν που οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού και στα social media πλέον έδειχναν ότι δεν είχαν να περιμένουν κάτι με όλα αυτά που γίνονταν με την εικόνα της ομάδας και ειδικά μετά τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Και έβλεπες από τις αντιδράσεις τους ότι αυτή η επιλογή τους άρεσε. Δηλαδή, έβλεπε σχόλια ότι τώρα πήραμε έναν κανονικό προπονητή. Ναι. Εδώ, ότι κανονικός προπονητής είναι και ο Καρβαγιάλ. Κανονικός προπονητής είναι και ο Μαρτίνα. Ναι. Η διαφορά σε αυτό το ξεκίνημα του Μεντιλίμπαρ είναι τόσο εντυπωσιακή, που απλά φαίνεται ότι πολλές φορές είναι αυτό που το βλέπουν οι ομάδες. Είναι δύσκολη υπόθεση ο προπονητής σε μια ομάδα. Να το πω και διαφορετικά προπονητή. Με το πιο ακραίο παράδειγμα έτσι που μπορώ να σκεφτώ και σχετικά πρόσφατο. Σούπερ προπονητής είναι ο Αντσελότη. Αλλά όταν πήγε στην Νάπολη δεν κόλλησε καθόλου. Ναι, θα κραμαδούμε στις ιστορίες. Δηλαδή. Για μένα το είναι και να κολλήσει, να βγει χημεία κλαμπ ναι, προπονητή, ναι. Αποδητηρίων προπονητή, ας το πω έτσι. Ναι. Ακριβώς. Και αυτό που είναι ξεκάθαρο πως υπάρχει ως διαφορά του Μεντιλίμπαρ από τον Μαρτίνεθ και από τον Καρβαγιάλ, από τον Μεν Μαρτίνεθ είναι ότι είναι πολύ πιο έμπειρος και ξέρει πώς να το κάνει, ενώ ο Μαρτίνεθ που δεν είχε την ίδια εμπειρία, είχε την επιθυμία. Προσπάθησε, έβαλε κάποιες αρχές. Θυμάσαι το καλοκαίρι, στο ξεκίνημα της σεζόν, είχε βάλει κάποιες αρχές στον Ολυμπιακό. Όταν ήρθε η δυσκολία στο να αντιμετωπίσει καταστάσεις, δεν τα κατάφερε. Ο Δε Καρβαγιάλ, έχω την αίσθηση ότι μπερδεύτηκε όταν παρέλαβε τον Ολυμπιακό και έπρεπε να. Θυμάσαι, λέγαμε ότι προσπαθεί να του δώσει λύσεις στο αμυντικό του πρόβλημα. Και μπερδεύτηκε τόσο πολύ, ώστε έφτασε στο σημείο ούτε αυτό να έχει λύσει, αλλά και να έχει αποδυναμώσει εξαιρετικά τον Ολυμπιακό. Δεν είναι εύκολες οι καταστάσεις. Και επειδή είναι τόσο εντυπωσιακή η μεταμόρφωση του Ολυμπιακού, γιατί, η Φερεντσβάρος δεν είναι καλά μέγεθος στην Ευρώπη, αλλά μια καλή ομάδα. Πρωταθλήτρια Ουγγαρίας, δεν κατάλαβα γιατί. Πέρα από αυτό, η Φερεντσβάρος είναι ακριβώς κάτω από τον Ολυμπιακό στο ranking της UEFA μαζί με τον ΠΑΟ. Ναι. Επίσης είναι μια ήταν αίτητη στο conference μέχρι να παίξει με τον Ολυμπιακό επίσης. Μέχρι να παίξει τον Ολυμπιακό. Επίσης είναι μια ομάδα που την τελευταία διετία συνολικά έχει περισσότερους βαθμούς από τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη. Άρα βλέπεις μια, αν μη τι άλλο, ικανότητα.
Και θυμάσαι, τη λέγαμε ότι είναι και μια ομάδα που παράγει φάσεις, που βάζει γκολ. Κι όμως ο Ολυμπιακός αυτό δεν της το επέτρεψε με τον τρόπο που έπαιξε. Πολύ σβηστά. Και έλεγα και στη μετάδοση ότι μέχρι να βάλει τον γκολ ο Ελκάμπη, αλλά και στη συνέχεια ότι θα πρέπει να ανοίγει ο προσεκτικός Ολυμπιακός, γιατί ποδόσφαιρο είναι, δεν ξέρει τι είναι μια φάση από το πουθενά. Ναι. Όμως αυτή δεν βγήκε ποτέ. Ναι. Δύο απόπειρες που πήγε να κάνει ο Φερεντσβάρος ήταν από λάθη του Ολυμπιακού. Που εντάξει, θα συμβούν και μέσα στο παιχνίδι, αλλά θέλω να πω ότι δεν ήταν προϊόν μια οργανωμένη επίθεση, μια ανισορροπία του Ολυμπιακού στο αμυντικό transition. Γιατί με την Ρίμπαρ αυτό που έχει δώσει στους παίκτες του Ολυμπιακού είναι 2-3 πράγματα απλά. Τα έχει πει από την αρχή ο άνθρωπος. Απλά πράγματα του είχε να κάνετε. Μην ψάχνουμε το σύνθετο. Αλλά το απλό εντάξει είναι και δύσκολο όμως στην πράξη. Δηλαδή το να βάζει την ομάδα του να τη στείλει σωστά. Το να βρίσκει τις συνεργασίες που πρέπει να βρει. Πώς θα ζητήσει και τι θα ζητήσει από τον κάθε ποδοσφαιριστή και αν μπορεί αυτός ο ποδοσφαιριστής να το κάνει. Δηλαδή πήρε τους παίκτες του Ολυμπιακού και τους αναδεικνύει. Θυμάσαι, έλεγα ότι μετά την ήττα, ειδικά από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, ότι πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν μια ομάδα δεν πάει καλά, ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η απαξίωση συνολικά ενός ρόστερ μιας ομάδας. Και ο Μετιλίμπαρ πολύ γρήγορα κατάφερε να το ξανακάνει αυτό το ρόστερ, αυτούς τους παίχτες, να φαίνονται πολύ ικανοί, γιατί είναι ικανοί. Το θέμα είναι, ξέρεις πάντα, Γιάννη, να έχεις τη διάρκεια. Αλλά και ποιοι παίκτες ταιριάζουν με τους άλλους, γιατί το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα, δεν είναι ατομικό. Είδες ότι για δεύτερο σερί μάτς μετά την Τούμπα πήγε πάλι με την τριάδα Έσε Τσικίνι Όρτα. Θεωρώ ότι πια στο μυαλό του καταλήγει ότι είναι και η τριάδα που έχει την προτεραιότητα εναντί των άλλων. Ναι, και βλέποντας το παιχνίδι, είναι πολλές φορές διαφορετικό να το βλέπεις στην τηλεόραση. Όχι, δεν καταλαβαίνεις, αλλά όταν το βλέπεις και από το γήπεδο και βλέπεις και πώς κινούνται κάποιοι παίχτες χωρίς. Αυτά θέλω να μας πεις. Ναι. Μπορείς να είναι λίγο μακριά από την μπάλα. Καταλαβαίνεις και αυτό που λες ότι δεν είναι μια τριάδα. Ήθελα να πω νωρίτερα ότι με τον Καρβαλιάλ θα έχει ο Ολυμπιακός πάντως να θυμάται ότι έγιναν πολύ καλές επιλογές στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Η αλήθεια είναι αυτή. Και με τον Πέδρο Άλβες. Και με τον Πέδρο Άλβες. Αλλά ο Πέδρο Άλβες λίγο καθυστερούσε και κάποιες μεταγραφές έγιναν με παρεμβάσεις γιατί έπρεπε κάποιος να αναλάβει λίγο παραπάνω τη δουλειά να την κάνει. Γι' αυτό έφυγε και ο Άλβες. Για να ξέρει τον κόσμο. Το είχα πει και τότε γιατί. Είχαν καθυστερήσει κάποιες κινήσεις πάρα πολύ και έπρεπε κάποιος να όλοι καταλαβαίνουν ποιος είναι αυτός. Ο κάποιος. Ο κ. Μαρινάκης λέγεται και με τις προσωπικές ενέργειες και κάποιες φορές με υπερβάσεις μπορούσε και έγιναν μεταγραφές γιατί είχαν κολλήσει κάποιες μεταγραφικές υποθέσεις. Ενώ ήταν εύκολο, φαίνονταν εύκολο να γίνει. Βάσει το θέμα του Ολυμπιακού σε θέση φαίνεται ότι βρίσκει πολύ καλές μεταγραφές και το χειμώνα. Δηλαδή πέσαν ο Ροντινέη, ήταν ο Κανός, έφυγε το παιδί, ήταν δανεικός. Ναι, αλλά κάνει πολλές μεταγραφές για να τις πετύχει. Αυτό είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα. Κοίταξε για να γιατί σκέψω, ας πούμε, από το καλοκαίρι πόσους απελευθέρωσε. Δεν είπα για το καλοκαίρι. Ναι, και τώρα στο χειμώνα, παιδί μου, κάποιους παίκτες μπορεί και να μην τους δούμε. Δηλαδή, Καμπράλ και Βέζο δεν έχουν τις πιθανότητες υπέρ τους, για παράδειγμα. Ναι, όσο θα πηγαίνει καλά, όταν κάνει πολλές μεταγραφές και ένας προπονητής σου μαζεύει γρήγορα την ομάδα. Μοιραίο είναι πρώτον να αναδεικνύονται παίκτες από το ρόστερ που ήταν στην ομάδα. Και που για κάποιους ίσως ήταν λιγότερο καλή και τα λοιπά. Να αναδεικνύονται. Οπότε εντάξει, λογικό είναι. Κάποιοι που έχουν έρθει τον Ιανουάριο θα περιμένουν τη σειρά τους. Και μπορεί, όπως είπες, να μην έρθει. Δηλαδή στην άμυνα. Επίσης, στην άμυνα. Εγώ επέμενα ότι ο Ρέτσος το βλέπαμε με την εθνική το παιδί. Είναι μια χαρά. Στόπερ, πολύ καλό στόπερ. Αλλά με όλη αυτή την εικόνα του Ολυμπιακού, δεν ήταν το πρόβλημα του Ολυμπιακού. Πάντα να είναι το κέντρο της άμυνας. Άρα θεωρείς ότι τελικά τώρα ο Ρέτσος που είναι υγιής θα είναι ο παρτενέρ του Κάρμο. Θα δούμε στην πορεία, αλλά ναι, αυτό ναι, καταλαβαίνεις. Ναι. Γιατί χθες έλεγα ότι πιθανόν θα παίξει τον Ντόι, επειδή είχε παίξει μόλις 3 λεπτά ο Ρέτσος. Ήταν οκ, okay, τον έβαλε. Ναι. Και πήγε καλά με τον Κάρμο. Και έχοντας ένα καλό παίχτη, δηλαδή έχοντας και την ασφάλεια γενικότερα τη τριάδα στο χαφ, είδες πόσες φορές βγήκε ο Ρέτσος και ακόμη και στη μεσαία γραμμή για να καθαρίσει φάσεις και το έκανε. Αυτό που είδα, Μπάμπη, τηλεοπτικά και θέλω τη δική σου εικόνα, γιατί φέτος το βλέπουμε πρώτη φορά από τον Ολυμπιακό. Και σε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Γιατί και οι άλλοι μπορεί να ήθελαν να πιέσει ο Ολυμπιακός ψηλά, αλλά είτε αυτό γινόταν κάπως άναρχα, είτε γινόταν. Ο Ολυμπιακός πιέζει ψηλά, ανεβάζει ψηλά τη γραμμή του. Δεν χάνει τη συνοχή του με αυτή τη τριάδα και βλέπει πάντα στις πάσες του και στις μεταβιβάσεις του ένα άμεσο ποδόσφαιρο. Δηλαδή δεν θα δει συμπάλα να γυρίζει πίσω. Το είδα και από κάποιους φίλους στα μηνύματα και το κλέβω εντός εισαγωγικών, γιατί όντως είναι μια εύστοχη παρατήρηση, όπως συνέβαινε σε άλλες περιπτώσεις. Δεν πάει σε control ρυθμό ο Ολυμπιακός. Θα κρατήσει μεν μπάλα στα πόδια του, αλλά θα την κρατήσει στο επιθετικό μισό και όχι στο δικό του αμυντικό μισό.
ο Βαλβέρντε όταν είχε αναλάβει τον Ολυμπιακό, το λέω παραφέρω. Επίση πολύ μακριά τώρα, ναι. Όχι, γιατί είναι φίλοι με τη Λίμπα. Έχουν τι ίδιε αρχέ. Εγώ δηλαδή βλέπω πολλά πράγματα που μου θυμίζουν. Παραλαμβάνω, δεν ξέρω πώ θα εξελιχθεί, πολύ νωρί. Εντάξει, λέμε για αυτά που έχουμε δει τώρα, ναι. Ακριβώ, ακριβώ. Έλεγε στου υπομονεί τότε στου παίχτε του Ολυμπιακού ότι η μπάλα θα πηγαίνει μπροστά. Εάν βλέπω να πηγαίνει πίσω, δεν θα παίζει τη μάζα. Όποιο και αν είναι. Ο παίχτη τη δυσκολεύονταν τότε. Μιλάμε για το 2008. Ναι. Ήταν άλλε συνθήκε. Το μάθαμε. Ένα-δύο μήνε και αυτό ο Ολυμπιακό τότε. Ήταν πάρα πάρα πολύ καλός, γιατί αυτό που λες, έπαιρνε την μπάλα και κοιτάζαν πώς θα τη δώσουμε μπροστά. Όχι αρχίζουμε πάρα την μπάλα πίσω, να καθυστερούμε, να. Αλλά επειδή είπες, αναφέρθηκε στην τριάδα των Χαφ, βλέπεις πώς ανέβηκε ο Έσε μαζί με τον, γιατί έχει δίπλα τον Όρτα και τον Τζικίνιο, οι οποίοι τρέχουν πάρα πολύ, καλύπτουν χώρους. Πάρα πολλές φορές, το πώς έχεις και εσύ, ο Όρτα, θα το ξαναρωτήσω, νομίζω λέει ο ίδιος ότι είναι Όρτα. Ναι, να το έχουμε αυτό υπόψη μας. Λογικό μου φαίνεται, ναι. Ναι. Πήγαινε πολλές φορές αριστερά, εκεί που κινείται το ποντένσε, ναι. Και στην ανάπτυξη, αλλά και όταν χρειάζονταν στην αμυντική λειτουργία. Είναι αυτό που συζητούσαμε για την επιλογή των τριών χαφ, ότι με αυτόν τον τρόπο, όταν επιλέγεις ποντένσε και φορτούνη, θέλεις και τα χαφ να δώσουν μια κάλυψη στην πλάτη δύο ποδοσφαιριστών που δεν έχουν και ως πρώτη σκέψη την κάλυψη των μπακ, έτσι. Είναι πολύ απλό γιατί υπάρχει αυτή η τριάδα, γιατί δεν είναι. Γιατί είναι τρεις παίχτες που τρέχουν πάρα πολύ, που ξέρουν που θα τρέξουν και ξέρουν να πιέσουν ψηλά, γιατί έτσι έχουν μάθει το ποδόσφαιρο. Και έχουν και καλές επαφές με την μπάλα, έτσι, Μπαμπή. Και ο Τσικίνιο και ο Όρτα. Ακριβώς. Με σωστές μεταβιβάσεις. Δύσκολα να τους δεις να κάνουν λανθασμένη πάσα που θα βάλει σε ρίσκο την αμυντική γραμμή. Έτσι. Αυτό είναι που ζητάνε πάντα οι προπονητές. Σου λέει καλή πάσα. Γιατί όταν έχω καλή πάσα, έχω κατοχή, άρα ο αντίπαλος δεν μπορεί να βάλει γκολ ποτέ όταν έχω εγώ την μπάλα. Το λέει και ο Βαλβέρντε παλιά. Όσο έχουμε εμείς την μπάλα, πώς θα φάμε γκολ. Δεν γίνεται. Αλλά ο Ορτά και ο Τσικίνο μάθαν αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού, γιατί παίζουν στην Πράγκα και στην Μπενφίκα. Έτσι μάθαν το ποδόσφαιρο. Έχουν καλά δει κατάλληλη υποδομή, αλλά έχουν και καλά χαρακτηριστικά. Και εκεί φαίνεται πραγματικά η διαφορά. Θυμάσαι ότι σου έλεγα πριν το παιχνίδι ότι κάνοντας μια πρόβλεψη, μια προσέγγιση για την ενδεκάδα. Το εύκολο θα ήταν να πούμε ότι θα βγουν στην ενδεκάδα ο Ντόι, ο Καρβάλιο, ο Μασούρας, ο Ελκάμπη και ο Αλεξανδρόπουλος. Δηλαδή οι πέντε που είτε δεν είχαν πάει στην Τούμπα, στη Θεσσαλονίκη, είτε έμειναν στον πάγκο, είτε μπήκαν ως αλλαγές. Και έλεγα ότι δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι θα παίξουν και οι πέντε. Δηλαδή ότι η επιλογή θα είναι, του ξεκούρασε ο Μεντιλίμπαρ για να του έχει στο επόμενο παιχνίδι. Η επιλογή του ήταν καθαρά θέμα χαρακτηριστικών αγώνα και αντιπάλου, αλλά και φόρμα. Είδε αυτό που είπε, ότι του κουμπώνει το σχήμα ΕΣΕ, Τσικίνιο, Ορτά, αυτοί θα παίξουν. Σου λέω αυτοί θα παίξουν και στο... Και βλέπω ότι έχει βάλει και στο rotation έναν ποδοσφαιριστή που ήταν ανενεργός. Αρχίζει και παίζει ο Ιμπόρα εκεί. Είδες και χθες το 73. Καταδεδομένο. Ναι. Καταδεδομένο. Ναι. Και γιατί το ξέρει πολύ καλά. Γιατί ξέρει ότι ο Ιμπόρα δεν είναι ο γρηγός. Δεν θα γίνει τώρα γρηγός. Ο Ιμπόρα δεν ήταν κιόλας Γιάννη. Ακόμη και όταν έπαιζε Αγγλία. Έχει φτάσει να παίζει Αγγλία ο Ιμπόρα. Δεν ήταν ο γρηγός. Αλλά ένας που έχει καλή πάσα, που έχει ύψος και έχει εμπειρία. Αυτό, κορμί και μυαλό. Ακριβώς. Για να τους δίνει κιόλας το παιχνίδι. Πρέπει να πω ότι επειδή το έζησα κιόλας, είναι ωραίο το γήπεδο της Φερεντσβάους, σε βοηθάει πολύ να βλέπεις την μπάλα και ήμουν ακριβώς πάνω από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Συνεχώς όρθιος και συνέχεια τους έδινε εντολές πού να κινηθούνε, πού να σταματήσουν. Ο Μεντιλίμπαρ, λες, Ναι, ο Μεντιλίμπαρ. Πολύ, δηλαδή και έτσι κουρτσάρισμα ιδιαίτερο να βάζει τους δείκτες των διευθυντών στο κεφάλι, στο μυαλό. Παίξτε με μυαλό. Ναι. Μην κάνετε αυτό. Κάντε εκείνο. Ήρεμος όμως. Όχι με, ξέρεις, ναι. Με πανικό να μεταφέρει. Δεν είχε ακραίες αντιδράσεις. Ξέρω εγώ στη χαμένη ευκαιρία του Ποντένισε, τον έδειξε ο σκηνοθέτης. Ήρεμα. Κοιτούσε, ναι. Περίμενε κάτι άλλο. Αλλά ναι, δεν μετέδιδε κάποιον εκνευρισμό, ναι. Ας πούμε. Ναι. Αυτό που έχει μεταφέρει είναι η χαρακτηριστική ατάκα, γιατί μετά τον αγώνα βγάλαμε ζωντανά και στον αέρα και τον Ρέτσο και τον Ιμπόρα. Και είπα στον Ρέτσο, εμάς απ' έξω μας φαίνεται ότι είστε μια άλλη ομάδα. Και λέει και σε εμάς από μέσα αυτό μας φαίνεται, ότι είμαστε μια άλλη ομάδα. ναι, και ξέρεις, αυτό έχει φέρει μια ηρεμία, έχει φέρει ρόλους συγκεκριμένους. Παραλαμβάνω, είναι τόσο εντυπωσιακή η μεταμόρφωση του Ολυμπιακού για κάποιον που έχει δει τα προηγούμενα παιχνίδια. Και παραλαμβάνω, η Φερεντσβάρος δεν είναι το μεγαθύριο, αλλά ο Ολυμπιακός την έκανε να φαίνεται μια πολύ πολύ μετρία ομάδα, ενώ δεν είναι μια μετρία ομάδα, γιατί το έδειξαν τα αποτελέσματα της δύο υπαλλήλες
με τη Φιωρεντίνα, σκόραρε στα παιχνίδια. Είναι της, επιτυχία του αγωνιστικού σχεδίου του Ολυμπιακού, Μπάμπη. Δηλαδή, ακόμη και, και ο τρόπος που πίεσε ψηλά, τη χάλασε το build-up της ουγγρικής ομάδας και τη χάλασε και το μυαλό. Έκανε ανάκτηση κατοχής στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου Ολυμπιακού. Δηλαδή, έχει πιέσει πολύ ψηλά. Και για εκτός έδρας. Και δεν το έκανε συνεχόμενα. Όχι, δηλαδή, δεν θα μπορούσε να το κάνει και συνεχόμενα. Έτσι, ναι. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι βλέποντας τον Ολυμπιακό όπως ήταν στημένος και όπως έπαιζε, με έλεγα ότι αυτή την ομάδα θα την έβλεπες Φλεβάρι μήνα με προπονητή που τουλάχιστον όχι να είναι 2-3 χρόνια, τουλάχιστον από το ξεκίνημα της περίοδου. Γιατί υπήρχε μια οδηγία. Όταν η μπάλα ήταν στον Ντιμπούλ και έβλεπε ότι θα γυρίσουν τα στόπερ να πάρουν την μπάλα, ανέβαιναν όλοι και ήταν 5 παίχτες ή μέσα ή έξω από την περιοχή. Όταν η Φερετσβάρος είχε αρχίσει να παίρνει μέτρα, ξαφνικά το pressing γύρω στο χώρο της μεσαίας γραμμής λίγο πιο κάτω. Αυτό δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Δηλαδή πραγματικά σηκώνω τα χέρια ψηλά πώς το έχει καταφέρει. Εφάνηκε και μετά το 60 πια, όταν δεν ήταν οι ίδιες οι αντοχές, πήρε μέτρα η Φερετσβάρος και αυτό που κατάφερε να διαχειριστεί ο Ολυμπιακός ήταν να μην απειληθεί καθόλου, να μην δημιουργηθεί ούτε μια κατάσταση πανικού στην περιοχή του. Ναι, ναι, και βλέπεις και σε ατομικά σε παίχτες τεράστια διαφορά. Οπότε το ξέρουμε ότι είναι, έχει τρομερή πειρά. Ξέρουμε ποιος είναι, ναι. Φέτος, αλλά ήταν ένα δίμηνο περίπου για μη που το παιδί δεν αποέδιδε. Δηλαδή, το έβλεπες ότι είχε διάθεση, δεν του βγαίνει τίποτα. Να το πούμε απλά, γιατί το συζητούσαμε. Ήταν ένα δίμηνο που έλεγες ή ανησυχούσες ως φίλος του Ολυμπιακού, μην προκύψει ένας φίλος του Ολυμπιακού, μην προκύψει περίπτωση Μυραλάς. Ναι, ότι έρχομαι, είμαι δανεικός, αράζω, φεύγω. Αλλά θέλει τον κατάλληλο προπονητή, τα αποδυτήρια θέλουν τον κατάλληλο προπονητή. Ξαφνικά ο Ποντένσε και γυρίζει και δεν φαίνεται αμυντικό πρόβλημα του Ολυμπιακού. Δεύτερο, να μας έλεγαν ότι ο Ολυμπιακός θα περάσει σβηστά τη Φερεντσβάρος με δύο νίκες και θα έχει τα δύο άκρα Φορτούνη και Ποντένσε και δεν θα κινδυνεύσει. Πόσο θα το πίστευε κανείς αυτό. Και με Ροντινέ και με τα ανεβάσματα του Ροντινέ, έτσι. Ο Ροντινέ καταρχάς άλλο ένα εκπληκτικό μάτς γιατί είναι και αμυντικά. Ναι. Δεν φεύγει. Δεν φεύγει αλόγιστα. Δηλαδή, και φεύγει και δεν φεύγει. Γυρίζει κάποιο χάφ από το ναι. Ποντένσε στο ποδόσφαιρο. Ανεβαίνει τον μπάξο. Ένα από του χάφ πρέπει να το κλειδί, Μπάμπη, είναι η τριάδα των χάφ. Αν αφαιρέσει έναν τη τριάδα των χάφ, όλα αυτά που βλέπουμε ως ζητήματα θα επανέλθουν. Η τριάδα των χάφ αυτή τη στιγμή βοηθάει τον Μεντιλίμπαρ να πάρει χρόνο για να περάσει αυτά που θέλει στην ομάδα και να δει με ποιο τρόπο θα γυμνάσει και την ομάδα για να τα υποστηρίξει μέσα στο υπόλοιπο της χρονιάς, να το πούμε έτσι. Ακριβώς. Τρίτο πρόσωπο, Ορτέγκα. Ο Ορτέγκα δεν μπορεί, το έχουν πει, να είναι το παιδί 24 της Εθνικής Αργεντινής και να μην είναι καλός παίκτης. Το παιδί προσπαθεί και άλλα πράγματα γιατί παίζει στην πρώτη φάση στην Ευρώπη. Ένα, δίνει ένα χρόνο προσαρμογής. Το χρόνο του ξέρει να πάρει στην ομάδα. Δύο, έχει ακόμη, γιατί είναι πιτσιρικά, δηλαδή μεγάλο σε ηλικία, θέματα και τακτικής να μάθει. Χθες δεν έχει κάνει καταπληκτικό μάτς το Ορτέγκα. Δηλαδή είναι και αμυντικά, δεν έχει χάσει φάση, δεν του έχει βγει ο αντίπαλος και το έβλεπα γιατί προφανώς δεν έχει πιάσει ο γονείς και του έχει πει: όταν δεν είσαι σίγουρος, δεν κάνεις πάσες ή δεν κατάς την μπάλα. Και όχι. Είναι πολύ απλό αμυντικός. Γιατί αν την κατήσει την μπάλα, μπορεί να κάνει το λάθος. Όπως και έγινε, ας πούμε, στην Τούμπα. Τεχνίδι με τεχνίδι και αυτό πρέπει να το βλέπουμε πώς θα βελτιώνεται. Γιατί ο Έση και ο Ορτέγκα είναι δύο επενδύσεις του Ολυμπιακού. Και η επόμενη σεζόν είναι στο μακριά. Είναι παιδιά που θα του έχει του χρόνου Ολυμπιακός. Και θα πρέπει να του βγάλει ακόμη περισσότερο. Ο Έση εντάξει έχει παίξει πολύ και έτσι, δεν καλύτερα, ας πούμε, γιατί τον βοήθησε και το παιχνίδι τη ομάδα και ο ίδιος ήταν πιο έτοιμος, να πούμε έτσι, να κάνει το βήμα στην Ευρώπη. Αλλά είναι δύο παιδιά τα οποία ο Ολυμπιακός περιμένει πολλά. Βγαίνει με αυτά και με αυτά, με όλη την κουβέντα που κάνουμε, βγαίνει ο Ολυμπιακός πολλαπλά ωφελημένος. Για μένα όμως το κυρίαρχο ήταν άλλο για να έχει τελειώσει το παιχνίδι. Όπως πάντα πηγαίνουν οι παίχτες στην πλευρά των οπαδών και τραγουδάνε μαζί τους κτλ. Και λίγο πριν φύγουνε, ακούγεται το σύνθημα, και καιρό να το ακούσω, έτσι ονειρευόμαστε τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για τον Ολυμπιακό. Ότι γύρισε πάλι ο διακόπτης, υπάρχει πάλι το δέσιμο ομάδας κόσμου, που αυτό είναι για μένα το πιο σημαντικό σε κάθε σύλλογο. Να ψήνεται που λέμε σε εισαγωγικά ο κόσμος με αυτό που βλέπει. Ο κόσμος δεν ψήνονταν αυτό που έβλεπε όλο το προηγούμενο διάστημα. Τώρα του αρέσει αυτό που βλέπει. Βέβαια στον κόσμο του Ολυμπιακού έχω βάλει δύσκολα. Γιατί έλεγα με τον Ερνέστο Βαλβέρδε, το σύνθημα ήταν εύκολο, Ερνέστο Βαλβέρδε κτλ. Με Μεντιλίμπαρ τι γίνεται που έχει περίεργο όνομα. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής έχω προκρίνει το Μεντιλίμπαρ κατά όλα λίμπα. Αυτό, με το λίμπα. Εγώ δεν έχω βγει όταν ανέλαβε. Μου είχαν πει πώς θα γίνει αυτό κτλ.
Λέω, θα πέσει κάπου ο Ολυμπιακός, τα κάνεις όλα λίμπα εκεί. Αλλά δεν είναι το τελευταίο. Προτίμηση υπάρχει για την κλήρωση σήμερα, γιατί είναι μια ευρωπαϊκή μέρα. Ναι, ρώτησα τους παίχτες, όχι. Είναι αυτό που λένε μερικές φορές, φαίνεται κλασικό από τους παίχτες ότι εμείς να είμαστε καλά και όποιος να είναι ο αντίπαλος, αλλά έχει βάση. Δηλαδή τώρα τους βλέπεις, ξαφνικά έχουν αυτοπεποίθηση, έχουν ψυχολογία. Σου λέει να παίξουμε καλά, όποιον και αν είναι. Ο Μεντιλίμπαρ είπε ότι αν μπορούσε, θα ήθελα τώρα να παίξουμε τον Άγιαξ, αλλά αφού δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, γιατί είναι στο άλλο γκρουπ που πάει με τον ΠΑΟΚ. Θα του άρεσε να παίξει ένα δυνατό αντίπαλο. Δεν έχει τέτοια θέση. Εντάξει. Καλό είναι να αποφευθεί μια Άστον Βίλα, ας πούμε. Κοίταξε, υπάρχει λόγο να μπλέξει στου 16 εννοείται. Τώρα με μια Άστον Βίλα ή ακόμη και με μια Λίλι Φιωρεντίνα. Στην Φενέρ μου έχουν πει ότι πάει πολύ καλά, δεν έχω παρακολουθήσει φέτο. Δεν είναι πολύ καλή. Φενέρ. Ο οποίο έχει αποκλείσει ο Ολυμπιακό, είναι πολύ καλή. Εντάξει, τουρκικό πρωτάθλημα επίση. Okay. Ναι, αλλά. Έχει μια Μακάμπι Τελαβίβ που παίζει σε ουδέτερο. Μπράβο. Πιλζέν, μπράβο. Δηλαδή υπάρχουν καλές ομάδες. Εγώ δεν σου λέω καλές ομάδες. Αλλά... Επειδή μιλάμε για ελληνικό ποδόσφαιρο συνολικά, δεν ξέρω αν θα ήταν πολύ καλό για τις ελληνικές ομάδες να πετύχουν τις δύο ομάδες από το Ισραήλ, γιατί είναι και από πάνω μας, στη βαθμολογία. Ναι. Ως χώρα. Ναι. Ξέρεις, άμα κάνουν δύο προκρίσεις. Αυτό μου έστελναν. Μου έστελναν τον ΠΑΟΚ με τη Μόλντε και τον Ολυμπιακό με τη Μακάμπι Τελαβίβ. Ναι, ή και γενικώ επειδή είναι στον. Στον δρόμο του ΠΑΟΚ είναι η Μακάμπι Χάιφα. Ναι. Να μπορούσαν να παίξουν και οι δύο Ισραηλινές. Γιατί παίζουν και σε ουδέτερο. Παίζουν και σε ουδέτερο οι Ισραηλινές ομάδες. Ναι. Και επίσης, νομίζω από τη φάση την επόμενη, τον 8, αν δηλαδή περάσουν, μπορούν να παίξουν και μεταξύ του Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι, μπορεί. Δηλαδή σταματάει αυτό, το απαγορευτικό. Το λέω αυτό γιατί θεωρητικά. Αυτό το θέλουμε στον ημιτελικό, για να έχουμε σίγουρα μία ομάδα στο τελικό. Ναι. Εντάξει, και στο προημιτελικό όμως που την άλλη πλευρά θα έχει σίγουρα η ελληνική ομάδα στον ημιτελικό. Βέβαια μετά θα δούμε πότε θα τελειώσει το πρωτάθλημα. Δεν θα τελειώσει ποτέ, αλλά οκ. Okay. Δεν πειράζει. Ναι, γιατί... δεν πειράζει. Ναι, και ο τελικός είναι στην Αθήνα, Μπάμπη, μια χαρά. Για μένα λοιπόν, από εδώ και πέρα, ναι, έβλεπα και στις συνθέσεις το χαρτί της UEFA Road to Athens, ο δρόμος στην Αθήνα. Γιατί ο τελικός είναι στην Αθήνα. Στην Φιλαδέλφεια. Για μένα το επόμενο σημαντικό, μπορεί να φανεί λίγο τώρα τι μας λέει, θα πει κάποιος, εμένα έχει σημασία, είναι πώς θα πάει τώρα ο Ολυμπιακός, γιατί ήταν ένα οχταήμερο που δεν το συζητάμε, είναι μαγικό, δεν είναι βέβαια. Αυτό μας το έλεγαν πριν την Πέρα, δηλαδή πριν μια εβδομάδα, ότι ξέρετε ο Ολυμπιακός θα αποκλείσει με δύο νίκες, πώς να φάει γκολ τη Φερεντσβάρος και θα βάλει και 4 γκολ στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Θα λέγαμε εντάξει, είπαμε, οκ, okay, αλλά δεν γίνεται. Και όμως έγινε. Για το επόμενο σημαντικό για μένα είναι. Αυτή η τριάδα αγώνων πάλι σε 8 μέρες, Αστέρας, Πανετολικός Αγρίνιο, Βόλος, Καϊσκάκη, να βγει με τρεις νίκες για τον Ολυμπιακό, γιατί στα δύσκολα και η συσπήρωση υπάρχει και μια να δείξει και κάτι παραπάνω με τον νέο προπονητή κτλ. Επειδή υπήρχε όλη αυτή η ευρωπαϊκή κουβέντα, δεν ήθελα να σε προσγειώσω απότομα τώρα ότι ήρθες από τη Βουδαπέστη στο φτωχό και ταπεινό ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί ούτως ή άλλως τώρα τα μάτς θα είναι συνεχόμενα. Γιατί μετά από αυτή την εμβόλυμη αγωνιστική, η επόμενη Τετάρτη είναι ευρωπαϊκή, η επόμενη Πέμπτη, έτσι. Αλλά εδώ σε αυτή τη σειρά των τριών αγώνων, για μένα έχει σημασία και το rotation, οι επιλογές του rotation που θα γίνουν από τον Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή, ποιο θα ξεκουράσει τον Έσε, ποιο μπορεί να ξεκουράσει τον Ροντινέ. Σου λέω τώρα τυχαία ονόματα, έτσι. Ναι, γιατί έχει πιστέψει ο Κίνης στην άμυνα, έχει πιστέψει τον τραυματισμό του. Είναι ο Ναβάρος στην επίθεση. Να δούμε τη διαχείριση και πώς αυτή θα επηρεάσει ή όχι την ομοιογένεια σε αυτό που κάνει ο Μεντιλίμπαρ. Για μένα αυτό που θα έχει σημασία είναι να πας και στα θεωρητικά πιο εύκολα, αλλά πάντα επικίνδυνα. Ο Αστέρας παίζει μόνο από τα τελευταία του χαρτιά. Θα παίζει συνέχεια. Το ματσί είναι και κλεισμένο των θυρών. Κρίμα για τον Ολυμπιακό. Α, είναι τελικά. Ήταν αυτή η ποινή που εκκρεμούσε. Καλά μου το αισθάνομαι. Ναι. Το είχα ξεχάσει. Ναι. Γιατί ξέρεις, θα έχει πάρα πολύ κόσμο την Κυριακή Ολυμπιακός με τον Αστέρα. Ξέρεις, ο κόσμος δεν ξέρει να την παλιά. Καλά, λογικό. Και να βλέπει και κάτι από την ομάδα του. Να πάει με χαρά στο γήπεδο. Πάνε στη χαρά στο Ολυμπιακό. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Το Πανετολικός παίζει την παραμονή του συνεχώς. Μια της ομάδας που θέλουν βαθμούς. Και ο Βόλος τελευταία αγωνιστική επίσης. Είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και αλλάξει προπονητή. Πήγε ο Κόντης εκεί προπονητής. Άρα θέλω να πω ότι τα παιχνίδια αυτά πάντα έχουν παγίδες για τις μεγάλες ομάδες, ειδικά αν δεν είσαι το ίδιο αυτό που λέμε σοβαρός κτλ. Εμένα θα είναι και ένα κριτήριο το επόμενο level. Αλλά το συζητάμε, αν ποτέ λέμε ότι υπάρχει μαγικό ραβδί προπονητή, δηλαδή θα αναλαμβάνει μια ομάδα και λέμε μπορεί να μεταμαθεί. Κλείσαμε. Το είχε κάνει ο Μεντιλίμπαρ. Μεντιλίμπαρ.
Μπάμπη μου, καλώς ήρθες. Να πάνε καλά τα πράγματα στην κλήρωση. Καλημέρα. Δύο η ώρα τώρα, μεσημέρι. Ναι, να είσαι καλά, Γιάννη μου, καλή συνέχεια.